Για να μιλήσω για το internet marketing. Εντάξει, internet marketing είναι απάντηση για το πρόβλημα που έχουμε τώρα, για πώς μπορώ να προωθήσω προϊόντα ή υπηρεσίες στην διαδίκτυο. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή για κόσμο που δεν βλέπει τηλεόραση, δεν ακούει ράδιο, αλλά σουρφάρουν, είναι με τα κινητά, με τα τάμπλετ και εκεί μπορούμε να κάνουμε προώθηση από προϊόντα που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό. Πιστεύετε ότι τώρα τελευταία που βλέπουμε τους Έλληνες να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο smartphone και tablet, ήδη μάλιστα υπάρχουν και έρευνες του ΣΕΠΕ, οι οποίες το αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Πιστεύετε ότι το internet marketing έχει αποκτήσει έναν άλλο δυναμισμό? Σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή, internet marketing πρέπει να λέμε ότι είναι web marketing, δηλαδή όταν σουρφάρω, και social marketing. Δηλαδή, όταν μπαίνουν στην Facebook, Twitter, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι σίγουρα ότι έχει αλλάξει. Επειδή η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι έννοιες είναι λίγο άγνωση στην Ελλάδα και επειδή πολλοί κόσμος, ιδίως εκτός αστικών κέντρων, βλέπει τους υπολογιστές σαν κάτι το τρομακτικό, σαν κάτι δεν θέλει να το χρησιμοποιεί καθόλου. Πόσο πιστεύετε ότι το internet marketing έχει ακόμη περιθώρια ανάπτυξης και βελτίωσης? Κοίτα, σιγά σιγά αυτά πράγματα αλλάζουν. Μόνο παράδειγμα, 6 μήνες πριν, πολλοί κόσμο δεν είχε κάρτα για την τράπεζες και αναγκαστικά μπήκαν σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ίντερνετ, κινητά, τάμπλετ, όλα αυτά σιγά σιγά αναγκαστικά, αυτό που δεν θέλει θα το χρησιμοποιεί. Ένας βασικός παράγοντας που δυσκολία στη χρήση του internet marketing είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια των δεδομένων, φόβος ότι μπορεί κάποιοι να χάσουν δεδομένα, ακόμη και χρήματα από τέτοιες αγορές. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει μάλιστα και περιπτώσεις δικτυακής απάτης. Ναι. Πιστεύετε ότι βελτιωνόμαστε τεχνολογικά σε αυτό το τομέα και πώς? Σίγουρα. Σιγά σιγά η κυβέρνηση, εμείς οι πληροφορικάροι, αλλάζουμε τα εργαλεία και βάλουμε παραπάνω ασφάλεια σε όλη αυτή τη δικασία.